μπουτάρι. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με το να μπει κάτι μπροστά, κάτι προσδιοριστικό μπροστά από το Μακεδονία. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι να διατηρηθεί αυτή η εθνική γραμμή που έχει χαραχθεί εδώ και χρόνια, μια σύνθετη ονομασίας έργα όμνες. Είναι, θεωρώ, η καταλληλότερη στιγμή, πολύ περισσότερο που υπάρχει και μια κυβέρνηση στη Φύρο, η οποία θέλει να επιλύσει το πρόβλημα, αντιλαμβάνεται τις ενστάσεις της ελληνικής πλευράς, δηλαδή αυτά που υπήρχαν και δημιούργησαν και το πρόβλημα, περιέπλεξαν το πρόβλημα, όχι το δημιούργησαν. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η χώρα, βγαίνοντας από τα μνημόνια, να έχει κατοχυρώσει μια θέση στην περιοχή μας, σε μια περιοχή αυξημένης αστάθειας, να έχει κατοχυρώσει μια τέτοια θέση που θα της επιτρέπει να διαμορφώσει μια γειτονιά με όρους κοινού συμφέροντος, τουλάχιστον την άμεση βαλκανική γειτονιά της. Mm-hmm. Πρέπει να λυθεί το θέμα τώρα. Θεωρώ... σαν να βιαζόμαστε πάρα πολύ και εμείς να λύσουμε το θέμα. Κοιτάξτε, βιαζόμαστε είναι μια άλλη οπτική. Βιαζόμαστε επί 25 χρόνια, το αφήσαμε το θέμα, όπως έχουμε αφήσει και άλλα θέματα. Αν το είχαμε λύσει, mm-hmm. θα είχαμε μία σταθερότητα στην περιοχή εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, κυβερνώ σημαίνει προβλέπω. Όταν βλέπει κανείς ότι στη Μέση Ανατολή, εδώ και χρόνια, δημιουργείται μία πραγματικά κατάσταση αστάθειας, όταν η Τουρκία τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία μπαίνει σε μια κατάσταση αστάθειας με απρόβλεπτη αναθεωρητική πολιτική, τότε να λέμε ότι βιαζόμαστε είναι σαν να μην αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ναι, εμείς και βιαζόμαστε να μπουν γρήγορα τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη σταθερότητα στην περιοχή, γιατί υπάρχουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι γνωστό. Είναι γνωστή η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, για να ενταχθούν όλες τις σχεδόν οι γειτονικές μας χώρες. Δεν βιαζόμαστε με αυτή την έννοια αν θα μπει η Φύρομ ή οποιοδήποτε άλλος, δηλαδή δεν κοιτάμε εμείς το εθνικό συμφέρον αλλά τον άλλο. Αλλά είναι πιο πρίσμα, αυτό όμως, αυτό όμως που απέδειξε και η κρίση είναι ότι μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. είναι μόνη της, δεν έχει ένα περίγυρο, δεν εκφράζει ένα συλλογικό συμφέρον της γειτονιάς, τότε η θέση της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο διεθνές στερέωμα έχουν αλλάξει. Μα τα πράγματα. Δεν, δεν αυτό, είμαστε. Κυρία Ναυροστοπουλός, βασικό δεν είμαστε... πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας αναφέρουν και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Αυτός ο βασικός πυλώνας της σταθερότητας πρέπει να αποκτήσει και πραγματικό διαπραγματευτικό χαρτί. Κοιτάξτε, το πυλώνα σταθερότητας δεν φάνηκε στην κρίση. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε τον Δουνουτού, που μπήκαμε στα μνημόνια, δεν φάνηκε η χώρα να είναι τόσο πυλώνα σταθερότητας. Όταν κανείς δεν επιλύει προβλήματα και τα αφήνει να σέρνονται, αυτά τα προβλήματα θα εμφανιστούν μπροστά και μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα συνδέεται την ασφάλεια τρόπο... της γειτονιάς, γιατί περί ασφάλειας μιλήσατε πριν, της γειτονιάς και της περιοχής. Οικονομικής ανάπτυξης. Είναι οικονομικό το ένα θέμα. Όλα τα θέματα συνδέονται. Δεν καταλάβαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι όλα αυτά τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, η Τουρκία τι προσπάθησε να κάνει στα Βαλκάνια. Άρα, για να κλείσουμε το σκοπιό, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βρούτση, εκτιμάτε ότι θα έρθει πρόταση η οποία θα πάει στη Βουλή και θα πάρει τον δρόμο της. Αυτό που βλέπω, αυτό που εκτιμώ είναι ότι υπάρχουν δύο κυβερνήσεις οι οποίες έχουν βούληση να λύσουν αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πρέπει να λύνονται τα προβλήματα, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες εποχές. Το Μακεδονία του Ήλιντεν, Ήλιντεν Μακεδονία, όπως το λένε, έχει αποσυρθεί. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω μένω στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι το ονοματολογικό εκκρεμεί. Δεν μπορώ εγώ να κάνω εικασίες αυτή τη στιγμή για να σας πω αν υπάρχει ή έχετε δεν υπάρχει κάποιο, στο τραπέζι. Γνωρίζουμε τα ονόματα που είναι στο τραπέζι, τα περισσότερα ονόματα που είναι στο τραπέζι. Έχετε κάποιο το οποίο προτιμάτε, έχοντας χρηματίσει και στην... Τώρα θα ήμουνα πραγματικά αμετροεπής να πω τι προτιμώ εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι τι προτιμούν οι πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου και πώς αυτό... Το όνομα, αυτή η σύνθετη ονομασία θα εξασφαλίζει στη χώρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
ένα ειρηνικό μέλλον. Αν δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία. Συγγνώμη, κύριε Βρούτσε, και τελειώνω. Αν δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία αυτή η πρόταση στη Βουλή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι για την κυβέρνηση, σημαίνει κάτι για τη χώρα? Καταρχάς, για μένα πρέπει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, πρέπει, όπως βέβαια και το κίνημα αλλαγής, να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Συμφωνούμε στη σύνθετη ονομασία. Έργα όμνες. Εάν αυτά απαντηθούν με σαφήνεια, μετά προχωράμε στο επόμενο βήμα. Δεν έχουν απαντηθεί, μην με κοιτάτε. Τώρα όμως, ελάτε, κύριε Βρούτση. Κύριε Βρούτση, ναι. Μισό λεπτό. Ο κύριος Καμένος πρέπει να πάρει θέση. Έχει πάρει θέση ο κύριος Καμένος. Οπότε είναι όλα καλά με τον κύριο Καμένο και πρέπει να απαντήσει για την αντιπολίτευση? Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι καλά από την άποψη ότι ο κύριος Καμένος διαφωνεί ευθύς εξ αρχής. Από τότε ξέραμε τις προγραμματικές θέσεις αυτού του κόμματος. Συνεργαστήκαμε με βάση άλλα θέματα, τις ξέρουμε. Όμως, όταν έρθει ένα τέτοιο θέμα στη Βουλή, αν έρθει, εκεί πια είναι θέματα βουλευτών και κοινοβουλευτικών ομάδων. Και δεν είναι θέμα. Βεβαίως και κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως είναι με τους ανέμους, δεν είναι με την. Βεβαίως και κυβέρνηση. Αλλά εκεί αναλαμβάνει την ευθύνη της η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Για να δούμε, κύριε Βρούτση, τι λέτε γι' αυτό. Ο κάθε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, γιατί περί αφηγήματος ΣΥΡΙΖΑ και όχι κυβέρνηση πρόκειται. Όλο αυτό το οποίο ακούσαμε, να έρχεται σήμερα και να λέει μια συγκεκριμένη θέση χωρίς να εκπροσωπεί το σύνολο της κυβέρνησης που είναι η διαδηλωμένη στη Βουλή. Αυτό ξεπερνάει τη λογική, ξεπερνάει το δημοκρατικό πλαίσιο όπως το γνωρίζουμε και τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματός μας. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει και το έργα όμνες και η αλλαγή του συντάγματος και η απουσία οποιοδήποτε αλυτρωτισμού, αλλά να γίνει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο να γνωρίζουμε. Πρόκειται σήμερα, όπως εξελίσσεται το πράγμα, το περί μυστικής διπλωματίας. Τα κόμματα δεν έχουν ενημερωθεί, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν ενημερωθεί, κανείς δεν ξέρει τίποτα και η κυβέρνηση παίζει ένα κρυφτούλι εντυπώσεων και μόνο. Το έχουμε πει, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Οι ιστορικές στιγμές που ζούμε, η Ελλάδα είναι στέρεος πυλώνας, κύριε Αναγνωστοπούλου. Και έχει κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες από αυτή την κυβέρνηση κατεξοχήν και τον πολιτικό φορέα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν ο πολιτικός φορέας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και των άλλων αρχηγών μας έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις για Ευρώπη, για Ατλαντικές συμμαχίες, για το δυτικό κόσμο, εσείς. Ήσασταν, όχι εσείς, οι πολιτικοί σας πρόγονοι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος. Να σας διακόψω. Όχι, να με διακόψω. Και κλείνω με το εξής. Πράγματα... Γιατί όχι, δεν κάνουμε διάλογο, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Είπατε διάλογο, το αφήγημά σας. Και κλείνω με το εξής. Θα πω πρώτα το δικό μου. Αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνουμε διάλογο. Θα ακούσετε πρώτα τι θα σας πω και μετά θα με διακόψετε. Μιλάτε με 10 λεπτά. Και επίσης είναι προκλητικό όταν ακούμε το αφήγημα το εξής. Ότι κοιτάξτε τι κληρονομήσαμε. Ένα πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, σε τι περιβάλλον ήθελα να πάρει την κυβέρνηση? Να μην έχουν υπάρχει προβλήματα εξωτερικής πολιτικής? Ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία για τα προβλήματα με την Τουρκία? Και αυτό θα μας επιρρύψουν ακόμα. Ή για το ζήτημα των Σκοπίων? Ξεχνάμε τη μήτρα του προβλήματος των Σκοπίων. Αν κάποιος θέλει να το δει σε βάθος, πού οφείλεται? Στους πολιτικούς πρόγονους, αυτό που εκπροσωπεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιους είναι? Οι πολιτικοί πρόγονοι ήταν εκείνο το αριστερό περιβάλλον του κομμουνισμού που οριοθετήθηκε μέσα στην τότε Γιουγκοσλαβία και αποφασίσανε για λόγους αλυτρωτικούς να διεισδύσουν μέχρι το Αιγαίο. Ο κομμουνισμός ήτανε. Μην τα ξεχνάμε. Όταν θα κάνουμε αναφορές ιστορικές και θέλουμε να είμαστε εντάξει, κύριε, με τον εαυτό μας. Μιλάτε με έναν ιστορικό απέναντι σας. Μην τα λέτε αυτά. Σας εκθέτω. Μας εκθέτουν. Θέλετε να κάνουμε ιστορική συζήτηση? Ο κομμουνισμός δεν ήταν αυτός που επέβαλε αυτές τις πολιτικές μέσα στα Σκόπια τότε και οριοθετήθηκε ως Μακεδονία για αλυτρωτικούς και μονολόγους? Οι πολιτικοί σας πρόγονοι δεν ήταν αυτοί που λέγανε παραδώστε τη Μακεδονία? Και υπάρχουν έγγραφα που λέγατε παραδώστε τη Μακεδονία. Ευτυχώς που υπήρχαν οι πολιτικοί μου πρόγονοι και αντιστάθηκαν και κράτησαν την Ελλάδα ψηλά και την ελληνική σημαία και την ιστορία μας. Και είμαστε σήμερα αυτοί που είμαστε. Εφόσον θέλετε να κάνετε τέτοιες ιστορικές αναφορές, θα τα πούμε όλα. Εσείς τις κάνατε. Που κάνατε κριτική γιατί κληρονομήσετε το πρόβλημα τα Σκόπια. Μα το πρόβλημα τα Σκόπια έχει ονοματεπώνυμο. Κομμουνισμός, οριοθέτηση μέσα σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο εναντίον του δυτικού κόσμου και εναντίον της πατρίδας μου, της πατρίδας μας, που ήθελα να βγει στο Αιγαίο. Το βαφτίσανε Μακεδονία για λόγους συγκεκριμένους, για να έχουν αναχώματα πολιτικά, ιδεολογικά, ιστορικά. Για να καταλάβουν τη χώρα μας. Κύριε Βρούτση, τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μερικά πράγματα.
κάποιες κυβερνήσεις από ένα σημείο και πέρα παραιτήθηκαν από την παραγωγή πολιτικής. Και αυτό φαίνεται και από την οικονομική κατάσταση της χώρας. Πώς χρεοκόπησε η χώρα. Το θέμα του Σκοπιανού ή Μακεδονικού ξεκινάει από τη στιγμή που καταραίει ένας κόσμος, το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Εκεί η χώρα μας, παρά το γεγονός, και εκεί αρχίζει η παραίτηση, που ο αείμνηστος Μητσοτάκης είχε θέση για αυτό το ζήτημα, είχε πολιτική, ήταν παραγωγός πολιτικής. Ξέρετε πώς υπονομεύτηκε, γιατί αν φτάσουμε στην ιστορία θα πάμε στο 19ο αιώνα. Όχι, εκεί τώρα να δούμε. Ναι, όχι, για να μην πετάμε ο κομμουνισμός και αυτά, μην φτάνουμε σε μετεμφυλιακά πράγματα. Και ότι έσωσε η δεξιά την πατρίδα του, του κύριου Βούτσι, εγώ λέω ποιος έσωσε την πατρίδα μας και δεν μπαίνω σε τέτοιες ιστορίες τώρα. Δηλαδή, οι κομμουνιστές ήταν εφιάλτες, κύριε Βρούτσι, εν έτη 2018, δεν ας αποφύγουμε. Μα αυτό είπατε. Ποιος έσωσε την πατρίδα μου. Ποιος έσωσε την πατρίδα μου, είπατε. Σας παρακαλώ, αυτές οι φράσεις τουλάχιστον ιστορικά, ιστορικά, τουλάχιστον δεν μπορείτε να μην αναγνωρίσετε ότι το θέμα του Μακεδονικού των Σκοπίων δημιουργήθηκε με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Εάν θέλετε να μιλήσουμε ιστορικά, θα μιλήσουμε ιστορικά. Να μιλήσουμε από εκεί που το, λοιπόν, που το σταματήσατε. Είπατε ότι λοιπόν, ο Μητσοτάκης είχε μια θέση, από εκεί και πέρα κάποιες κυβερνήσεις το άφησαν. Είχε μια θέση, την οποία πολλοί από εμάς, και είμαι σε θέση να σας το λέω προσωπικά, τη στηρίξαμε. Τη στηρίξαμε. Και στηρίξαμε και τον ίδιο τον τότε αρχηγό σας, το Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό εν πλήρη επιγνώση και μπορείτε να μάθετε αν θέλετε ποιος υπονόμευσε για προσωπικούς λόγους αυτή την υπόθεση, για προσωπικούς και ιδεολογικούς προφανώς. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση. Το θυμόμαστε ή δεν το θυμόμαστε. Και όχι μόνο έριξε την κυβέρνηση, από εκεί ξεκινάει, είναι η μήτρα ενός φαινομένου το οποίο αντιμετωπίσαμε και με τον κύριο Μπουτάρη, ξεκινάει η μήτρα ενός φαινομένου ότι υπάρχουν κάποιοι πατριώτες και κάποιοι οι οποίοι είναι εθνικοί προδότες, εθνομηδενιστές. Από τότε ξεκινάει, έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα. Και ενώ είχαμε μία υπεύθυνη πολιτική, και θα επιμείνω σε αυτό, παρά το γεγονός ότι ο αείμνηστος Μητσοτάκης είναι ιδεολογικός μας εχθρός. Δηλαδή, κοίτα, οι τραμπουκισμοί στο Μπουτάρι ξεκίνησαν από τότε. Οι τραμπουκισμοί στο Μπουτάρι. Εννοώ ότι από εκεί είναι η μύτα, από εκεί είναι η άκρη του νήματος. Όταν αρχίζει και διαμορφώνεται μία ομάδα ή ομάδες που στο όνομα ενός ιερού πράγματος, όπως το θεωρούν το έθνος και το παίρνουν εργολαβία, ότι αυτοί το υποστηρίζουν, και άρα όποια άλλη άποψη όχι μόνο είναι καταδικαστέα πολιτικά με πολιτική αντιπαράθεση, αλλά πρέπει με φυσικό τρόπο να εκμηδενιστεί, να εξουδετερωθεί ο αντίπαλος. Οι νεκροί της Μαρφίν από πού έχουν την άκρη του νήματος? Κοιτάξτε, κύριε Κούτρα, θα μου επιτρέψετε ένα πράγμα. Εγώ κατακερματισμένα δεν μιλάω. Και έτσι. Λέτε ένα λοιπόν, πράγμα το οποίο ακούμε το προσοχή. Θα πω και σας λέω. Ναι, επειδή μιλάμε, ότι μιλάμε στη για το Μακεδονικό. Και φτάνουμε. Μιλάμε για το Μα τώρα Μακεδονικό. Μου μιλήσατε για τη βία, δεν μου μιλήσατε για το Μακεδονικό. Μιλάμε για το Μακεδονικό. Σας λέω. Δεν μου μιλήσατε για το Σκοπιανό, μου μιλήσατε για τη βία. Λοιπόν, θα πάω στη βία αν το θέλετε. Πρώτα όμως θα πω κάτι στον κύριο Βρούτσι. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη Νέα Δημοκρατία να θέλει να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση. Είναι θέμα δημοκρατίας. Θέμα δημοκρατίας. Μην μου λέτε όμως ότι φτιάχνετε ένα αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι γίνεται μυστική διπλωματία. Θεωρώ ότι το Σάββατο, μόλις το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας φυσικά και τον Πρόεδρο του κόμματός σας, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Βρούτση, για να απαντήσετε για να λύσουμε το, να λύσουμε το Σκοπιανό. Με το Σκοπιανό, να μην ξεκινάμε λοιπόν ότι οι κομμουνιστές κάναν αυτό και εμείς κάναμε εκείνο. Δεν μιλάω για τον κομμουνισμό όσο που υπάρχει στη χώρα μας. Είναι μια ιστορική καταγραφή. Έχουν ξεπεραστεί οι εμφυλοπολεμικές καταγραφές. Υπάρχει εθνική συμφιλίωση. Τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Όταν όμως λέτε ότι το ζήτημα των Σκοπίων και της Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκε ως πρόβλημα εθνικό, έχει μία αναφορά συγκεκριμένη και ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις
οι οποίες δεν το έλυσαν. Αυτό είπατε, ότι δεν λύσαν και το πληρονομήσατε. Και δεν το λέτε μόνο εσείς. Για να το λύσουμε, γιατί δεν θέλω... Όχι, αλλά τώρα με διακόπτετε εμένα. Δεν θέλω να κάνω σκληρά την παράθεση. Διακόπτετε εμένα, όπως σας άκουσα και διαδεδομένα. Για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Συγγνώμη, θεωρώ επίσης λάθος την προσέγγιση σας, κυρία Αναγνωστοπούλου, να λέτε ότι η μήτρα σήμερα των πολιτικών αντιπαραθέσεων και της βίας που υπάρχει στον τόπο μας οφείλεται στα ζητήματα που αφορούν την εθνική συμπεριφορά, την αγάπη για την πατρίδα, την ιστορική μας αναφορά και τα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνεται ο καθένας υπέρ της χώρας μας. Είναι λάθος προσέγγιση. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Είναι λάθος. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να δω και δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι μειωμένης ευαισθησίας για τη χώρα και την πατρίδα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείτε να το λέτε αυτό, διότι αν δούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια, αν δούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια, σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, από το 2010, που μπήκαμε σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής προσαρμογής και δυσκολίας, το κόμμα σας, κύριε Αναγνωστοπούλου, καβάλισε το καλάμι του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, έδωσε κατευθύνσεις προπυλακισμού στον κόσμο, στο πολιτικό σύστημα, κατασκεύαζε κρεμάλες, δημιούργησε τη βία. Εδώ θα έρθω τώρα για να αλλάξω εγώ το θέμα, δεν θα το συνεχίσουμε. Γκρεμίστηκε ο κουλτούρας πολιτισμός που είχε σκεφτεί από το 1974 μέχρι το 2010 και σήμερα βιώνουμε μια κατάσταση εκρηκτική. Θα ξεχωρίσουμε ένα πράγμα. Όταν έχουμε φαινόμενα, και έχουμε ένα ακόμα τέτοιο μέσα στην ίδια τη Βουλή, φαινόμενα φασισμού, ναζισμού, ακροδεξιά στοιχεία που προσπαθούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Σκοτώσουν έναν άνθρωπο, σκότωσαν το Φίσα για λόγους ιδεολογικούς, ότι εσύ είσαι και μάλιστα τι, πατριωτισμού. Εκεί είναι ένα φαινόμενο, κύριε Ευρούτσι, που όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Αυτό πρέπει να είμαστε εναντίον. Εσείς όμως δεν καταδικάσατε. Δεν καταδικάσατε ούτε την επίθεση στο Χατζηδάκη, τον Κωστή, όταν έγινε. Όχι ο κύριος Χατζηδάκης. Όταν στον πρωί, Γιώργο τον Κουμουτσάκο. Ο κύριος Χατζηδάκης στο πρωί σε αυτό Μαρθήν. Το κανάλι είπε ότι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο μεταγενέστερα υπήρξαν μεταμέλεια. Ωραία. Αυτό αφορά το παρελθόν. Οι συμψηφισμοί του τύπου το γιαούρτι είναι ίδιο με το μαχαίρι είναι άκρος επικίνδυνη, δηλαδή το να ακούμε μέσα στην Βουλή από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το 2008 εσείς κάψατε την Αθήνα, εδώ έχουμε επικίνδυνα πράγματα, απαλήφοντας ένα σημαντικό γεγονός, ότι σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ένα νέο παιδί. Ακούστηκε όμως και από τον Πρωθυπουργό ότι για τον προπυλακισμό του Μπουτάρη ήταν φασίστες και τραμπούκι. Μισό λεπτό. Σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλος από το χέρι του Κορκονέα. Κορκονέα. Και κάψαμε εμείς την Αθήνα. Αυτό είναι το ερώτημα. Θυμόσαστε ότι έγινε. Αυτό σας είπε ο κύριος Βρούτσης. Θα θυμόσαστε τώρα ότι έγινε μία εξέγερση. Προφανώς εκεί είμαστε. Έγινε μία εξέγερση. Αυτή η εξέγερση, η οποία μπορεί να έχει και φαινόμενα ακραία και τα οποία δεν οφείλονται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε, οι πρόγονοι οι δικοί μου έχουν μία σταθερή θέση από τη μεταπολίτευση και μετά. Ότι αυτή η αριστερά είναι εναντίον της βίας. Και κύριε Βρούτση, ένα τελευταίο για τις πλατείες και τους αγανακτισμένους, επειδή τα ταυτίζουμε όλα και δεν μιλάμε για το πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός το ανέφερε, δηλαδή, εμείς, όλοι, ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να δούμε το αυγό του φιδιού, το φίδι που έχει βγάλει ήδη κεφάλι. Για όλα τα άλλα να συμφωνήσω μαζί σας. Ο φασισμός έχει χρώμα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, δύο λεπτά. Βεβαίως έχει χρώμα, κύριε Πούτρα. Άκουσα τον κύριο Μπουτάρη. Ακούστε με λίγο. Άκουσα τον κύριο Μπουτάρη πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Με διορθώνετε παρακαλώ από το κοντρόλ αν έκανα λάθος και δεν άκουσα καλά. Που είπε ότι ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Και δίπλα στεκόταν ο Πρωθυπουργός. Κύριος Τσίπρας. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο φασισμός έχει φαιό χρώμα. Εντελώς φαιό, το έχει καταγράψει η ιστορία αυτό το πράγμα. Οι εκτροπές ενός μιας ιδεολογικής παράταξης. Ακούστε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπουτάρη, τον άκουσα και εγώ. Φυσικά και ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Είτε είναι μαύρος, είτε είναι κόκκινος, φασισμός είναι. Μιας παράταξης είπατε. Έχετε, ανθρώπινη προπυλακισμή είναι. Αλλά προσέξτε τώρα το οξύμορο. Είδατε, αφήστε κύριε Αναγνωστοπούλου, τώρα μιλάω εγώ. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός για να καταγγείλει την επίθεση εναντίον του κυρίου Μπουτάρη και αντί να την καταγγείλει ευθέως καθαρά,
όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Τι είπε? Δεν την καταγγέλω, το ένα τ' άλλο, αλλά δεν, το δεν είναι, λέει, συγκέντρωση πληθυσμού, ούτε αγανακτισμένη. Δηλαδή αυτό που το είδε όλη η Ελλάδα, δεν άφησε να εννοηθεί ότι ήταν αγανακτισμένη συγκέντρωση πληθυσμού πολιτών, δικαιολογεί το η βία. Θέλετε η να βία στα πανεπιστήμια, η βία των Ρουβίγκωνα. Θέλετε να κάνουμε εντάξει, τη συζήτηση δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση, σοβαρά. Τα συμπεράσματα βγαίνουν. Κλείνοντας, παρακαλώ, έχουμε και άλλο θέμα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, μου μετέφερε ένα μότα μότι δηλώσει του κυρίου Μπουτάρη. Ναι. Ο φασισμός δεν έχει χρώμα, δεν είναι ούτε ακροδεξιός, πώς το είπε, ούτε ακροαριστερός. Επιλέξει μπροστά στον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε. Εσύ και καταγράφεται απολύτω. Χθες είχαμε ένα Eurogroup, έρχεται και ένα επικαιροποιημένο μνημόνιο. Τελικά θα επαναβεβαιώσετε ότι οι συντάξεις θα κοπούν τις πρώτης πρώτου 19. Και εγώ αναρωτιέμαι, από την προηγούμενη εβδομάδα η αλήθεια είναι, γιατί για κάποιο λόγο το είχα μάθει ότι θα γίνει έτσι, αν χρειάζεται αυτό από τη στιγμή που είναι ένας ψηφισμένος νόμος. Λοιπόν, δύο είναι τα μέγιστα θέματα εθνικού συμφέροντος αυτή τη στιγμή. Να κλείσει η αξιολόγηση και να βγούμε επιτέλους από το φαύλο κύκλο των μνημονίων, που δεν σημαίνει ότι έχουμε τον παράδεισο αμέσως μετά. Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι να πάρθουν μέτρα για το χρέος. Αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον αυτής της χώρας, πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτά τα δύο. Και έρχομαι στο ερώτημά σας για τις συντάξεις. Αφενός το επικαιροποιημένο πρόγραμμα είναι ένα τεχνικό θέμα, ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπει σε διαβούλευση κλπ. Δεν θα πω όμως ότι θα μπουν σε διαβούλευση οι συντάξεις. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει κάτι. Ότι προσπαθεί, παρά τη δημοσιονομική πίεση, παρά τα μέτρα που υποχρεώθηκε να πάρει, έχει αποδείξει ένα πράγμα. Θέματα που θεωρεί, τα οποία οφείλονται σε μία ανάλγητη πίεση, γιατί εδώ έχουμε ανάλγητη πίεση των εταίρων, είναι αχρίαστο μέτρο οι περικοπές των συντάξεων και εγώ θα το πω ευθαρσώς. Αχρίαστο μέτρο. Δεν είναι αυτής της στιγμής, γιατί προέχουν τα άλλα δύο θέματα, είμαι σίγουρη όμως ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βρει τρόπο, γιατί έχουμε δύο μεγάλα ανοιχτά προβλήματα στην Ευρώπη και καλά είναι να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Καταρχάς αυτό που μας αφορά άμεσα και είναι τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το δεύτερο, το μείζον πρόβλημα, και πρέπει να σκεφτούμε, επιγόντως έπρεπε να έχουμε σκεφτεί όλες οι πολιτικές παρατάξεις, τι θα γίνει με την Ιταλία. Είναι ένας άγνωστος χ, τώρα δεν είναι τόσο άγνωστος. Άρα με βάση αυτούς τους δύο παράγοντες για να φτάσουμε με στο τέλος, η κυβέρνηση εκτιμάται ότι... Με βάση αυτούς τους δύο παράγοντες, ότι δεν πρόκειται να πληγούν οι ομάδες οι οποίες έχουν σηκώσει ήδη τεράστιο βάρος. Και οι συνταξιούχοι. Και οι συνταξιούχοι. Μάλιστα, κύριε Βρούτση. Αλλά αυτή τη στιγμή, πραγματικά, είναι τορπιλίζουμε αυτό που λέει το εθνικό συμφέρον, να κλείσουμε, να μάλιστα τελειώσουμε, λοιπόν, και απαντώ, να πάμε... Κύριε Βρούτση. Απαντώ, λοιπόν, κύριε Βρούτση. Προσθέτω στο εθνικό συμφέρον. Αυτό που αποτελεί μέγιστο εθνικό συμφέρον, κύριε Αναγνωστοπούλου, είναι επιτέλους το πολιτικό σύστημα να οριμάσει, να είναι υπεύθυνο και να λέει την αλήθεια. Κάτι που εσείς έχετε τσακωθεί. Όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας. Λέγατε ψέματα προεκλογικά, λέτε ψέματα και τώρα. Δεν θα σας διακόψω. Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν το αφήγημα. Διακόψω. Σήμερα που βρισκόμαστε, έχουμε μπροστά μας τον νόμο Αχτσόγλου, όχι Κατρούγκαλου, γιατί τον αδικείται. 4472 του 17, που κόβει την προσωπική διαφορά. Και εσείς αδικείτε έχουμε την μπροστά μας. Είναι πάντα νόμοι της κυβέρνησης. Εντάξει, νόμοι της κυβέρνησης, αλλά το επώνυμο. Η επωνυμία. Δεύτερον, το ολιστικό σχέδιο που βγήκε. Τρίτον, τη χθεσινή δήλωση του Μοσκοβισή. Και τέταρτον, το μνημόνιο το οποίο βγήκε με τα μεσονύχτια. Και τα τέσσερα λένε ότι θα κόψετε τις συντάξεις. Προσθέτω όμως κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί μέσα στα πολλά κείμενα, κυρία Αναγνωστοπούλου, και εσείς ως κόμμα δεν το έχετε δει, δεν το ανοίγω, το ξέρω γιατί το έχω διαβάσει, σελίδα 73 και 74, που αναφέρεται το θέμα του ασφαλιστικού. Στο ασφαλιστικό, λοιπόν, λέτε ότι το 2016 η συνταξιοδοτική δαπάνη είναι 17,3% του ΑΕΠ και το 2020 θα είναι 13,4% του ΑΕΠ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι στο ολιστικό στρατηγικό σχέδιο, όπως το έχετε βαφτίσει, έχετε ενσωματώσει τις μειώσεις.
ναι. για τις οποίες τώρα συζητάτε ναι. και λέτε ότι θα πραγματευτείτε, ναι, διαπραγματευτείτε. Είναι ναι. θέση πολιτικής υπευθυνότητας. Μα δεν βάλατε μυαλό, κορυδεύατε ένα κόσμο ολόκληρο, τον κόσμο της εργασίας, για μισθούς παραπάνω, για 751, για 13η σύνταξη, για διαγραφή χρεών, για ένφη, όλα αυτά. Γίνατε κυβέρνηση. Οριμάστε επιτέλους. Έχετε ψηφίσει, έρχονται μπροστά μας. Και ακούμε μετά τώρα την κυρία Αχτσόγλου να λέει και τον κύριο Τζανακόπουλο. Θα διαπραγματευτείτε. Μετά το τι μάθημα, θα διαπραγματευτείτε πραγματικά. Τι. Μετά το μάθημα θέλετε που την μου δώσατε. Θα σας πω. Μακάρι ήθελα... να μην κόψετε τις συντάξεις. Ωραία, να το πω και πιο βαθιά. Μακάρι να τις γυρίσετε. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας, κύριε Βρούτση. Μακάρι να τις γυρίσετε. Έχει βάλει όμως ο κύριος Βρούτσης σε θέματα. Μη μου το κάνετε. Ολοκληρώστε για να μην το κάνετε. Μακάρι να τις γυρίσετε και στο επίπεδο του 2014. Μας σχολίασε το αφήγημα της κυβέρνησης έτσι όπως το καταλαβαίνει. Αφήγημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικεί την κυβέρνηση δεν είδαμε. Mm-hmm. Ακούσαμε στη Βουλή, στην πρώη ημερεσίας διατάξεως συζήτηση, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη και αυτά που ακούσαμε ήταν αυτά που μας οδήγησαν στην κρίση και αυτά που βάθυναν την κρίση. Αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγούν στην κρίση. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν αυτά που λέτε. Ένα λεπτό, κύριε Βρούτση, με διακόπτετε. Ελάτε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν έχουμε ούτε ένα λεπτό. Ούτε αναπτυξιακό σχέδιο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά μία κυβέρνηση η οποία φέρνει ένα ολιστικό σχέδιο και ολιστικό σημαίνει από όλες τις πλευρές. Δεύτερον, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των συντάξεων, του ασφαλιστικού τομέα, όταν η ανεργία είχε εκτιναχθεί από το 10 στο 28%. Τι κάνει μια υπεύθυνη κυβέρνηση που θέλει να βγάλει τη χώρα από την κρίση? Το πρώτο που έχει να κάνει είναι να μειώσει η ανεργία. Με όποιον και να μιλήσετε, διαχρονικά στην ιστορία, όσο η ανεργία παραμένει τόσο υψηλή, το πρόβλημα θα υπάρχει. Αυτό το έχουμε κατορθώσει. Δεύτερο θέμα. Διαφωνώ. Ψέματα, καλά διαφωνώ. Γιατί παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε μισή ώρα στον αέρα. Δεν θα σας πω για την πολιτική σας, κύριε Βρούτση. Μία φράση, κύριε Αναγνωστοπούλου, πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Βρούτση, παρακαλώ. Είναι η μόνη κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια. Μάλιστα. Θα μπορούσε να το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν μπορούσαν να το έχουν κάνει. Ωραία, γιατί απάντηση, είδαμε την απάντηση. Πολιτική κυρία, του. Κυρία, θα απάντηση, δώσω... μη βάζετε κι άλλο θέμα, γιατί δεν θα μας κόψει τον αέρα. Και για το αναπτυξιακό σχέδιο, για τη σελίδα 73-74... Βεβαίως αυτό το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε και από τους θεσμούς, πέρασε από τους θεσμούς. Γυρίζατε τις μειώσεις. Εμείς λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε παρακαλώ. Βρούτση, πέρα και από τους θεσμούς, όταν δώσαμε τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. 13η μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Λέτε, μην βάζουμε άλλα θέματα και μην εξηγούμε θέματα και σήμερα. Ξέρετε τι ουρλιάζατε στη Βουλή? Μονομερής ενέργεια. Κύριε Βρούτση, 10 δευτερόλεπτα. Ακούστε.